Σε αγαπώ πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Εσένα και το Μιλώνα, βέβαια. Πολύ όμορφα. Σας θαυμάζω. Είστε τα πρώτα παιδιά. Καλά παιδιά, καλή καλλιτέχνη. Σε εύχομαι πάντα επιτυχίες. Σε ευχαριστώ και σε σένα το ίδιο. Μια και ξεκινάς τώρα. Ευχαριστώ, Λέα. Για μίλα μου λίγο για σένα. Γιατί εγώ εντάξει, σε έχω γνωρίσει. Να σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές. Σε ευχαριστώ, Ελεάνα, που μου δίνεις ένα ωραίο κομμάτι να πω από τη ζωή μου. Βασικά, ξέρεις ότι ήμουν μοντέλο ζωρούχη. Όχι. Έλα, δε. Στο σπίτι μου που είδες, δεν είδες. Εγώ το ξέρω. Αλλά σε οθόνα βρεις περισσότερα πράγματα. Α, ναι. Και πες μου, λοιπόν, για να αρχίσουμε, πώς ξεκίνησες, πώς μπήκες στον καλλιτεχνικό χώρο. Ήμουν κάποτε πάρα πολύ μικρός και πήγαινα στο μπαλέτο. Τι έχω, ξέρεις πιο ωραίο στο σώμα μου? Εγώ ξέρω. Τι έχω? Τα πόδια. Έλα μου, ωραία. Έχεις ωραία πόδια. Έχεις ωραία πόδια. Αυτό ήταν η αρχή να γίνω κάτι. Τα έχεις ασφαλίσει τα πόδια σου? Τα αντρικά δεν ασφαλίζονται. Ναι. Γιατί μπορεί να έχουν τρίγες. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Ελεάνα, ξεκίνησα με τον μπαλέτο. Ξεκίνησα όταν ήμουν 13 ετών. Με τον συγχωρεμένο τον Καστρινό. Καστρινός. Καστρινό. Γνωστό το όνομά του. Ναι, ήταν ένας από τους καλούς φορευτές που είχαμε. Ήμουν ένας από τους καλούς μαθητάς του, αλλά ίσως με έφαγε το ύψος μου, τα μπρόστιχα όπως έλεγε πόδια μου, προκαλούσα λίγο τους άντρες. Μα είναι δυνατόν ένα παιδί 12 χρόνια να προκαλεί με τα πόδια τους άντρες? Έτσι μου λέγε τότε και έτσι το έβλεπα εγώ, γιατί ήμουν παιδάκι. Έβλεπες να προκαλείς, είχες δει κάτι τέτοιο? Να σου πω τώρα ότι κάποιος πήγε στον κόλο. Ό,τι τι. Που πήγε στον κόλο κάποιος. Ναι, 14 ετών. Ήταν κάτι φοβερό. Πριν πάω στο συγχωρεμένο τον Καστρινό, ήμουν παπαδάκι στην εκκλησία. Φρόγα ράστα τότε. Και κάποιος παπάς μου χάδεψε τα μπούτια. Παπάς. Παπάς. Ερωτικό χαίδεμα ή έτσι? Λες να ήταν τίποτα άλλο. Εγώ παιδάκι δεν το κατάλαβα. Τώρα πια το νιώθω ήταν εντελώς ερωτικό. Μάλιστα. Από τότε πια άφησα τα λάβαρα και δεν έχω τόση αγάπη για τους παπάδες. Παρόλο που πιστεύω τη θρησκεία, αγαπώ το Θεό και αυτός ξεκινάω να με βοηθήσει. Αλλά δεν δέχομαι τους παπάδες. Μετά από αυτό έγινε ένας καλός καλλιτέχνης. Ήρθε Τζαρούχη. Ναι, να μείνουμε λίγο στο Τζαρούχη. Πες μου, τι έκανες με τον Τζαρούχη? Ο Τζαρούχης όταν ήρθε στο ατελιέ, θαύμασε τα πόδια μου και τα μάτια μου. Μου λέει, είσαι το πιο εύκολο πρόστιχο μοντέλο που μου κάνεις. Εγώ δεν κατάλαβα, λέω πρόστιχο, ναι, γιατί έχεις το τορνευτά πόδια, τουρλωτό κόλο και χρωστικά μάτια, μου είπε. Εγώ γέλασα βέβαια. Κόλο, τι σημαίνει κόλο στο τορνευτό, του λέω τότε, παιδάκι βέβαια. Έλα στο ατελιέ μου και θα τα μάθεις όλα. Και πήγες στο ατελιέ του? Μόνο πήγα. Και. Χόρτασα το ατελιέ του 8 ολόκληρα χρόνια. Ήσουν το μοντέλο, το αποκλειστικό μοντέλο του Τζαρούχη, έτσι? Ασφαλώς, ασφαλώς. Ερωτευμένος ο Τζαρούχης μαζί σου? Καψούρα. Μεγάλη καψούρα. Ναι, ναι. Εγώ βέβαια, όχι και με πατσές, με δόξα, ναι. Πήγα για τη δόξα του, πήγα για το χρήμα. 17 χρονών είχα τότε 100.000. Ξέρεις τι σημαίνει σήμερα? Πάρα πολλά χρήματα. 2-3 εκατομμύρια. Και δεν μου λες 8 χρόνια με τον Τζαρούχη και καψούρα μεγάλη ο Τζαρούχης μαζί σου, εντάξει? Πολύ. Γιατί έχεις ωραίο κόλο καψούρα και φοβερά πόδια. Έτσι έλεγε. Αναπτύχθηκε κάποιο ειδήλιο μεταξύ εσένα και του Τζαρούχη? Ειδήλιο εκ μέρους του, όχι εκ μέρους μου. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα 8 χρόνια? Τον Τζαρούχη εγώ τον είδα πάντα εμπόριο. Και αυτός με είδε σεξ. Τον κορόιδεψα λιγάκι. Τώρα με το να παίξει μια μαλαγία στα μπούτια δεν χάλασε ο κόσμος. Α, μάλιστα. Μέχρι εκεί δηλαδή, τίποτα περισσότερο. Να γέρω τώρα στα λιάρι. Τι να λέει τώρα. Εγώ κοίταγα τη δουλειά μου. Εγώ ήμουν το μοντέλο του. Εγώ που έλεγα μπούτια, κόλο και μούρι. Πολύ ωραία. Θα σε δούμε σε κάποιο πίνακα του Τζαρούχη, δηλαδή, γιατί δεν έχω δει ακόμα. Ναι, ασφαλώς. Σε πολλούς πίνακες. Δεν έχω δει εσένα. Μου είπε κάποτε ότι πουλήθηκα πολλά εκατομμύρια ο πίνακας μου. Πώς πίνακες έκανες με τον Τζαρούχη? Μέχρι 18 και πολλές γραβούρες. Μάλιστα. Φεύγουμε λοιπόν από τον Τζαρούχη και πάμε. Από εκεί άρχισε η οδύτια η δικιά μου. Άρχισαν τα χρωτά πορτοφόλια να ενδιαφέρονται για το κορμί μου, βέβαια. Πριν, συγγνώμη γιατί κάτι θυμήθηκα, είχαμε συζητήσει εκτός συνέντευξης. Κάποιος είχε έρθει πολιτικός την ώρα που ποζάριζε στο Τζαρούχη. Τότε και... ήταν συλλέκτης ο Καραμαλής. Και ήρθε στο Τζαρούχη για να πάρει ένα έργο του.
Εγώ ήμουν θεόγυμνος και η μύτη ψηλά, γιατί είχα και πόδια και κόλλο και προσωπικότητα. Και αφού ήμουν και έβρια το τσαρούχι, αφού ήμουν μοντέλο του, είπα παρακαλώ ο κύριος και να βγει έξω. Και η μεγάλη του καψούρα. Μεγάλη του καψούρα, λέμε. Και είπα ο κύριος να βγει έξω, παρακαλώ. Και βγήκε ο κύριος Καραμανλής. Ασφαλώς και βγήκε, γιατί ήμουν μοντέλο, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Τι να λέμε τώρα. Πολύ ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από το τσαρούχι και πάμε σε επώνυμους, Τότε πια αρχίζει η καριέρα μου. Ο Τσαρούχης αρχίζει να γερνάει, αρχίζει να φοράει το πεμπιλίνο. Πεμπιλίνο, θάπιανα ή κόλο ή πεσμένα στήθια ή καφετήρα. Ήμουνα πια κουρασμένος από αυτόν, γιατί όντως με κούρασε. Μπορεί να μου έδινε πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν ήταν φιλόδωρος τόσο όσο να μου κάνει ένα πίνακα. Μου έλεγε, άμα σε χαϊδέψω, θα σου κάνω ένα πίνακα. Σε είχε χαϊδέψει. Τώρα αν μου είχε χαϊδέψει λίγο τα μπούτια, και τι έγινε μωρέ, εντάξει. Μου είχε χαϊδέψει λίγο τα μπούτια, και τι να λέμε τώρα. Πολύ ωραία. Πες μου για επώνυμα άτομα που θέλω να μάθω πολύ. Επώνυμα άτομα. Ποιος είχε σειρά μετά τον Τσαρούχη. Μετά τον Τσαρούχη ξεκίνησα σε... Η πλάκα τότε ήταν όλο μπαρ, gay bar. Mm-hmm. Που τα αγαπώ τα gay bar. Είναι πάρα πολύ ωραίοι οι γκέι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι ειλικρινείς. Είναι άνθρωποι, να μην μιλήσουμε ότι πιο πολλοί κυβερνώντες και πιο πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων, με προσωπικότητα, κουβαλάνε ένα κομμάτι γκέι. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Εσύ είσαι ομοφιλόφιλος, έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι απ' όλα. Και bisexual. Μέσα και έξω. Bisexual, ναι. Να το πούμε. Μ' αρέσουν και τα γλυκά ωραία αγόρια, αλλά και οι γυναίκες σαν και εσένα που έχουν σπανιόλικα και ωραία μάτια. Σε ευχαριστώ τα πολύ. Τα θέλω όλα. Πεθαίνω. Λοιπόν. Ξεκίνησα τη μεγάλη ζωή, αν τη λένε μεγάλη ζωή. Εγώ τη λέω μεγάλη ζωή, τώρα βέβαια τη λέω ανιαρή ζωή. Γιατί τη λες μεγάλη ζωή, για πες μου τι έκανες. Την έλεγα μεγάλη ζωή. Την έλεγες, ωραία. Πήγα στην Εράιδα πριν 15 χρόνια, 17 η Εράιδα, ήταν ένα κοσμικό κέντρο που ήταν το όνειρό μου. Κάποιος εισαγγελέας Κωστόπουλος, που ήταν τότε το φλερτ μου, ήθελε να μου κάνει ένα δώρο στα γενέθλιά μου. Μου λέει, Γιώργο, έλα να πάμε αύριο κάπου. Πού να πάμε, βρε. Βασίλη, του λέω, θα πάμε, μου λέει, στο συμβολιογράφο. Μα τι μαλάκας είσαι, ποιο δημοσιογράφο τώρα, μου λες τώρα. Για τέτοια είμαι εγώ. Εγώ είμαι μια στάρ, μια βεντέτα. Κλείστε με ένα τραπέζι στην Εράιδα εκεί, βάλε γαρδένιες, βάλε μου και ένα συνολάκι πολύ ωραίο, να καλέσω όλους τους γκέι και μη και όλες τις μουνάρες, τις αρχοντοπουτάνες της Αθήνας, να κάνουμε ένα ωραίο γλέντι. Τι να λέει τώρα. Και μου λέει, αγοράκι μου γλυκό, θα χτυπάς το κεφάλι σου από τη μια και θα ακούει από την άλλη όταν μεγαλώσεις κάποτε. Τι ήθελε να σου γράψει το όνομά σου? Ήθελε να μου γράψει ένα στρέμμα στα αστέρια της Γλυφάδος. Και περνάω. Το για λίγο. Να το χτυπήσω. Λοιπόν. Η ζωή συνεχίζεται. Με αυτόν τον άνθρωπο έζησα 3 χρόνια. Δεσμό είχατε. Είχα δεσμό και με αυτό και με μια κοπέλα. Mm-hmm. Γιατί μου αρέσουν όλα. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος μου έκανε ένα πολύ ωραίο δώρο. Μου έχει κάνει ένα πολύ ωραίο εξοχικό που πάω και κάνω τα μπάνια μου και ξεκουράζουμε. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά δώρα. Αλλά με κούρασε. Με κούρασε. Βλέπεις, καλό είναι και λίγο μουνάκι μου, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Και φεύγουμε από τον κύριο και πάμε. Κάποτε γνωρίζω μια κοπέλα. Καθόταν. Έλα εδώ ρε παιδαρά μου, λέει, πώς σε λένε? Πώς με λένε, Γιώργο. Έχω κάτι πολύ καλό για σένα. Τι έχεις? Πάμε στο Κολωνάκι κάπου να σου δείξω ένα αξιόλογο κύριο. Πάω στο Κολωνάκι. Βλέπω ένα κύριο μυστήριο με μια πίπα να περιφέρεται μυστηριωδώς, έχοντας ξαπλώσει πολλά γυμνά κορμιά και ανάμεσα στα γυμνά κορμιά να είμαι κι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος έδινε σημερινά λεφτά 80.000 κατά κεφάλι. Να για να ξαπλώνουν, να ξαπλώνουν δίπλα του απλά ή για να... Να τα βλέπουν και... Είναι και ό,τι ήθελε προκύψει, τέλος πάντων. Ναι, σωστό. Ναι. Πήγα σε αυτό το πράγμα, έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Είχες ανάγκη από τα χρήματα τότε? Όχι, δεν ήταν ιδιαίτερα, με έπεισε αυτή. Ήταν μια ξεκολιάρα από αυτές που πείθουν, τις τσάτσες που λένε. Τώρα τη μισώ βέβαια, γιατί δεν μου έκανε, δεν μου πρόσφερε τίποτα. Τη γνωστή αυτή κυρία? Αυτή η γνωστή κυρία πια όχι, ήταν μια μπαντόνα που...
Πεταλούδα, Μαντόνα, αποτυχημένη, τίποτα. Απλώς είχε ανθρώπους με χοντρά πορτοφόλια και προμήθευε ωραία αγόρια. Mm-hmm. Πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ και πήρε και μερικά χιλιάρικα. Ο κύριος, το όνομά του? Ο κύριος ήταν ο ο πρεσβύτερος. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα βέβαια έχουν περάσει. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Μάλιστα με ζήτησε να είμαι και στο κότερό του, να δέχομαι τους υψηλούς καλεσμένους. Εγώ δεν δέχτηκα τότε, γιατί τότε πια ήμουν βεντέτα. Mm-hmm. Δεν είχα ανάγκη να κάνω το μπορτιέρι του καραβιού, mm-hmm. αφού πόζαρα, δεν μου φτάνε. Φαντάζομαι πως ναι. Έβγαζε αρκετά χρήματα, έτσι δεν είναι? Δεν είχα ποτέ ανάγκη και πολύ, γιατί ήδη είχα κάνει την μπάζα μου από πάρα πολύ μικρό. Σε έχουν αγαπήσει πολύ οι επώνυμοι άντρες? Ναι, όντως, πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω αγαπήσει κανέναν. Δεν έχεις κάποιο δεσμό? Δεσμό είχα έναν, μακροχρόνιο, αλλά τελείωσε, κουράστηκα. Βρε Λεάνα, οι δεσμοί που θα μπορείς να κάνεις με ένα γόρι είναι εφήμεροι. Δεν είναι παντοτινή. Γιατί? Γιατί ούτε παιδί υπάρχει ούτε στεφάνι. Αφού δεν υπάρχει και παιδί και στεφάνι, τι να λέει τώρα? Δηλαδή έτσι δεν μπορεί να δέσει ένας δεσμός μεταξύ δύο ανδρών? Δεν μπορεί να δέσει πολύ. Μπορεί να δέσει, αλλά μπορεί να δέσει και πολύ λίγο. Είπες 5 χρόνια, πόσο είπες? 5 χρόνια, ναι. Για πες μου, γιατί έτσι είμαι γυναίκα και θέλω πολύ να μάθω. Πώς είναι να είσαι με έναν άντρα? Είναι πάρα πολύ ωραία σχέση, δηλαδή. Πώς γίνεται όταν φτάνεις σε ένα ντίνερ, σε ένα κρεβάτι? Πες μου, πώς περίπου γίνονται όλα αυτά? Μιλάμε για γκέι καταστάσεις, βέβαια. Ναι. Οι άνθρωποι γκέι είναι πάρα πολύ λεπτοί στους τρόπους, στο σεξ, στις κινήσεις, στις χειρονομίες, στο κρεβάτι, στο πείδημα. Είναι όλοι φοβερά επιλεκτικοί, γλυκοί, τρυφεροί, έχουν ένα χάδι. Να μου πεις με τις γυναίκες δεν είναι το ίδιο? Μπορεί να μην έχω γνωρίσει πάρα πολλές, να είναι 5, 10, 15, ήταν στάρ. Τις είδα. Κυριόκολες, μωρέ. Δεν με γέμισαν τόσο. Όσο άντρες. Έχει ένα αντρικό κορμί γεμάτο τρίχα. Έτσι, να έχει τρίχα που λέμε. Σου αρέσουν οι τρίχα άντρες? Ναι, όντως. Και πώς έτσι γίνεται και φτάνουμε στο σεξουαλικό? Το σεξουαλικό έρχεται μόνο του. Γίνεται η γνωριμία. Φτάνουμε σε ένα ρομαντικό γεύμα, σε μια βόλτα. Τι λέτε, βρε παιδί μου, μεταξύ σας εκείνη τη στιγμή? Ναι. Ό,τι δεν λέτε εσείς είναι ορμάλ. Για πες μου να μάθω. Δεν λέτε τα γνωστά τα γλυκόλογα, μωρό μου, αγάπη μου? Εμείς λέμε περισσότερα. Εμείς ξεκινάμε κοιτάγοντας το φεγγάρι, ναι, και τελειώνουμε. Πολύ ρομαντικά και τελειώνουμε και λίγο πιο... τελειώνουμε στο κρεβάτι. Mm-hmm. Όταν λέμε κρεβάτι, να σπάζουν οι σουμιέδες. Τόσο πολύ. Τι κρεβάτι μαλακό, απαλό, χάρη στη γάτο στήθος μου. Ή το άλλο με εσάς μια. Αμά πια μου, με αυτή τη σερβιέτα και με την περίοδο και με αυτά, τι πράγματα, εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Εμείς 30 μέρες κάνουμε έρωτα. Εσείς έχετε το πρόβλημα αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και γυναίκες που κάνουν με περίοδο έρωτα, δεν είναι? Κοίτα να δεις. Άλλο το μουνί και άλλο κόλλο, στην άλλη μετά. Αλήθεια, υπάρχει διαφορά? Είναι της μόδας και φοριέται πολύ. Εντάξει, μπορεί να φοριέται πολύ. Πες μου τη διαφορά. Κοίτα, ένας κόλλος πάντα είναι στενός και κάνει πιο πολλά κουνήματα από ένα μουνί. Τι να λέμε. Είσαι παθητικός? Εγώ είμαι bisexual, μ' αρέσουν όλα, τα κάνω όλα και μ' αρέσουν όλα και τα λατρεύω όλα. Μ' αρέσουν, σου είπα, οι γυναίκες οι γλυκές σαν και σένα. Και το στυλ του Μιλωνά. Είναι ωραίος άντρας ο Μιλωνάς, πώς θα το κάνουμε? Και δεν είμαι μόνος, βέβαια. Όλες οι άντρες και όλες οι γυναίκες μιλάνε για αυτόν. Έχει αυτό το expense, έχει αυτό το αντρικό, ρε παιδί μου, η φωνή του σε προδιαθέτει. Πώς θα το κάνουμε? Παναγιά με ένα παιδί θα μου φυγεί το καφάσι. Ποιος καλέ δεν θα το δει και δεν θα μου το ματιάσει. Πω 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 πω, πω παλάκια του παιδιού μου, παλάκια του. Πω πω πω, δεκατόνους με τη μέση τα κιλάκια του. Τέτοιο πόνιρο γυνάτι, τέτοιο λίγο μας το μάτι. Βρε δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά με ένα παιδί, Παναγιά με ένα παιδί. Παναγιά με ένα παιδί,
δυνατότα τόσο θέλω. Πω πω πω, πω πω πω, τα χτυρτάκια του παιδιού, τα χτυρτάκια του. Πω πω πω, πω πω πω, δυο σειρές μαργαριτάρια τα κουτάκια του. Τέτοιο πλάσμα σ' όλα πρώτο, τραγανό σαν το πισκότο. Βρε δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά με ένα παιδί, Παναγιά με ένα. Καρδιά μου δόλια, βάζ' τα λίγο επειδή θα με πνίξουν τα ροσόλια. Πω πω πω, πω πω πω, μάκια μάκια του παιδιού και ξαναμάκια του. Πω πω πω, πω πω πω, στα ματάκια, στα χυλάκια, στα λεμάκια του. Έχω γίνει αλκοολίκα, τέτοιο γάρπος, τέτοια γλύκα. Βρε δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά με ένα παιδί, Παναγιά με ένα παιδί. Και δεν θα μου το ματιάσει. Πω πω πω, πω πω πω, παλάκια του παιδιού μου, παλάκια του. Πω πω πω, πω πω πω, δεκατόνους πέφτει μέση τα χυλάκια του. Τέτοιο πόνειρο γυνάτι, τέτοιο λίγο μας το μάτι. Βρε δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά με ένα παιδί, Παναγιά με ένα παιδί. Πες μου για τις γνωστές γυναίκες που πήγες μαζί τους. Οι γνωστές γυναίκες που πήγα μαζί τους ήταν χορεύτριες που δυστυχώς απέτυχαν στη ζωή τους. Γνώρισα κάποτε την Ανιψιά του Φαρούχ στο Intercontinental. Είχε έρθει να με δει και με πήγε κάποιος που είχα πάει μαζί του για χρήματα. Με γνώρισε σε αυτήν. Βίζητα λοιπόν. Ναι, να τα πάρω. Βίζητα. Ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Αφού μου τα δίνω, γιατί να μην τα πάρω, κορόιδα είμαι. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω αυτήν. Μια κοπέλα έτσι κάπως περίεργη, γύρω στα 40-45, με πλησιάζει. Μου μιλάει αγγλικά, παιδαρά μου, σε θέλω απόψε. Και νόμιζα ότι είναι καμία τρελοπουτάνα της νύχτας. Και την άλλη μέρα με καλεί στο διαμέρισμά της και παίρνει τηλέφωνο στο Λονδίνο. Και λέει, μίλα με την κόρη μου, γουστάρω να γίνεις γαμπρός μου. Να γίνω γαμπρός σου. Μα δεν είσαι καλά. Εγώ άμα θέλω θα παντρευτώ μια Ελληνίδα και μια που θέλω χωρίς να ξέρω θα παντρευτώ μια γυναίκα. Δεν γουστάρω ρε φίλε. Άσε με. Τι να λέμε βρε Λεάννα. Τι να λέμε τώρα πια έχω κουραστεί πια δεν θέλω. Εγώ τώρα θέλω το κάτι άλλο. Ποιο είναι το κάτι άλλο. Η Ρίτα τι λέει. Εγώ δεν πάω με εγώ θα πάω με τον Πέδαρο. Θες ένα Πέδαρο δηλαδή. Ναι τι σου να λείπει, λέει. Που δεν και μια μουνάρα δηλαδή. Δεν θα έλεγα όχι. Αλλά είπαμε για... Ποια μου εσένα, γυναίκα σου. Εντάξει τόσο από μένα. Εσύ το πρότυπό μου. Εγώ είμαι το πρότυπό σου. Εσύ και μετά από σένα είναι και η Ζωζό η Σαμπουτζάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τη θαυμάζω. Γι' αυτό και τιμιμούμε. Hey!
πλανά κι ο Μπελμόντο. Έχω ένα ξυδαχτυλίδι με μια κούκλα σαν στολίδι. Σα περνά ο δρόμος τρίζει και στη γλίγα ξεπερνά. Κι όταν μ' αφήσεις πότε στο νάσο. Θα γίνει νέα μόνο μαχία με στο Ελπάσο. Είναι μια γυναίκα που στάθηκε ψηλά με την μεγάλη της πουτανιά, με το μεγάλο της ταπεραμέντα. Τρελαίνεσαι για την πουτανιά στον άνθρωπο, έχω ναι, μόνο πουτανιά, δεν φαίνεται στα μάτια μου. Έχει τσακίρικα μάτια. Σε ευχαριστώ, είπα και Λεάννα. Πριν. Και στείλεις φανταστικά μάτια. Και εσύ όντως. Βοήθησαν πάρα πολύ αυτά, Λεάννα. Τη νύχτα σφαντάζουν, λέει. Όπως τις αλεπούς τυπάνε, έτσι μου λένε, δεν ξέρω. Μου το λένε και οι άντρες και οι γυναίκες. Εσύ τι λες για όλα αυτά. Εντάξει. Σαν γυναίκα, πώς το βλέπεις. Στο είπα και πριν. Συμφωνώ. Θα σου άρεσε, δηλαδή, αν σε φλέρταρα. Θα πέθαινα. Αγάπη μου, γλυκιά. Σε ευχαριστώ. Μην το κάνεις όμως τώρα που κάνουμε συνέντευξη. Όχι, τιμή για μένα, Λεάννα. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να μου πεις. Ποια είναι τα σχέδιά σου. Τα σχέδιά μου, τώρα πια θέλω να φτάσω κάπου. Θέλω να ακουστώ. Θέλω να λάβω μέρος σε σόου, σε σίριαλ. Θέλω να γίνω ένα όνομα. Αρκετά ανωνυμία και αρκετά χοντρά πορτοφόλια. Τώρα θέλω να δουλέψω, να ιδρώσει ο ποπός μου, όχι για να πάρει χρήμα, αλλά για τη δόξα. Τώρα πια θέλω να φτάσω κάπου. Αρκετά. Δηλαδή θα δούλευες χωρίς χρήματα, μόνο για τη δόξα. Κοίτα να δεις, η δόξα θα μου φέρει και το χρήμα. Αν δεν ιδρώσεις, δεν βγάζεις χρήμα. Κατάλαβες. Θέλω να ξεκινήσω με καλές προοπτικές, με βάσεις όμορφες, όχι πια με το παλιό πουτανίστικο στυλ, αλλά με καλλιτεχνία. Γιατί έχω κάνει και υποκριτική, έχω κάνει και μπαλέτο, έχω κάνει και χορό και θέλω να γίνω ένας πολύ ωραίος showwoman. Μ' αρέσουν showwoman, τους λατρεύω και μπορώ να τους μιμηθώ άνετα. Ξεκινώ από τη Ζωζό. Από την πουτανιά και θα δούμε πού θα καταλήξω. Την πουτανιά δεν πρόκειται να την αφήσει ποτέ, έχω την εντύπωση. Όχι, βέβαια. Η πουτανιά, πουτανιά. Τι να λέμε τώρα. Το πρωί τι κάνεις. Το πρωί εργάζομαι γιατί, εντάξει, είμαι ένα παιδί που πια έχω σταματήσει την νυχτερινή ζωή και τα χοντρά πορτοφόλια. Και πρέπει να εργάζομαι γιατί πρέπει να ζω. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Πρέπει να ζω. Mm-hmm. Ξεκινάω τη show business για να σταματήσω και την πρωινή δουλειά και να ασχολούμαι μόνο τη νύχτα. Με την πουτανιά των ματιών μου, με την καλλιτεχνία μου, με το κορμί μου και ίσως με καμιά γκόμενα τσακίρα σαν και εσένα. Γκόμενα. Γιατί όχι. Γιατί όχι ρε κούκλα. Εντάξει, εντάξει ρε κούκλα. Δεν είπα και τίποτα. Σου λέω όχι, εντάξει. Δεν σταματάει η ζωή στο γκέι, εντάξει. Ωραίο είναι το γκέι, φανταστικό. Ωραία είναι ένα κορμί τριχωτό, δυνατό. Δεν μπορώ να πω, εξάλλον τα κούρη ήταν άντρες. Όσοι γίναν διάσημοι, γίνανε στα αντρικά κορμιά που κάναν, δεν γίνανε στα γυναικεία. Εντάξει, ο Ερμής ήταν άντρας, να πεις και η Αφροδίτη ήταν γυναίκα. Έλα μου, ωραία, κρεμόντουσαν μερικά εδώ πέρα. Ο άντρας δεν έχει τίποτα να ο κρεμάσει. Ο άντρας δεν έχει τίποτα, έχει μόνο σφιχτό και ποπό. Το ορνευτό κόλλο. Σαν το δικό σου. Και σαν το δικό σου. Και πες μου έτσι για 2-3 ακόμα γνωστούς που είχες κάποιο δεσμό, που πέρασε μια νύχτα μαζί τους, που έκανες μια βίζιτα. Αχ, ο συγχωρεμένος, τι μου θύμισες τώρα. Ποιον σου θύμισα. Θα μου φάσεις, θα μου φάσεις, λέω.
που το σκοτώσαν τον εφοπλιστή. Ο Τυπάλδος. Α, έχω να σας πω πολλά για τον Τυπάλδο τον Μπάμπη. Α, κάποτε είμαι σε ένα gay bar στην Πλάκα. Με πλησιάζει ένας κάποιας ηλικίας, 60-65, ήταν ο Μπάμπης ο Τυπάλδος. Συγχωρεμένος τώρα πια, τον έφαγα. Με βλέπει, ήταν πια όταν είχε καταστραφεί και δεν είχε ούτε το στόλο του, γιατί πια θα ήμουνα όχι σαμπουτζάκι, αλλά θα ήμουνα μάλλον Ντέντρεχ. Με πλησιάζει, έρχεται κοντά μου, μου λέει έχεις πάρα πολύ ωραία πόδια, πολύ ωραίο κόλο. Αμάν με αυτά τα πόδια και τον κόλο. Τι να κάνω, έτσι μου έλεγαν. Έτσι μου έρχεται να σου πω να μου τα δείξεις, δηλαδή τι να σου πω. Θα τα δεις στο σόου. Okay. Λοιπόν, με πλησιάζει κοντά, μου λέει αγοράκι, θα πιει σαμπάνια. Σαμπάνια, λέω εγώ, εντάξει, κάπως περίεργα, σαμπάνια γιατί κάτι θέλει. Τι θέλεις Μπάμπη, του λέω, τον γνώρισε. Θέλω, μου λέει, ένα δίπνο μαζί σου. Με παίρνει, με πάει, τότε είχε τα μπακαλόου στη Σικιά, κάτω στο Ξυλόγαστρο. Μου δίνει ένα διαμέρισμα, έμεινα εκεί με τους γονείς μου, ήταν ένα φανταστικό weekend που έκανα προς χάρη του Τυπάλου και κάθε πρωί, στο πρωινό που μου στέλνε το δίσκο, μου είχε βάλει 10.000, 10.000 πριν 15 χρόνια λέμε τώρα, γιατί ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή την ιστορία αυτή, μικρή και μικρή γλυκιά ιστορία. Έπαιρνα τα λεφτά, τα λεφτά το κακομύρι, τον λυπάμαι. Πικραμένος, με έβλεπε με το χαρτζιλίκι στο χέρι να φεύγω και να βλέπω τους φίλους μου, τους 17χρονους τότε, 16χρονους, να με παίρνουν αγκαλιά και να πήγαινα να τους κερνάω, γιατί εγώ ήμουνα ο λεφτάς, αφού είχα τον κύριο που μου δίνει τα λεφτά και τα έπαιρνα και έκανα το τραπέζι σε όλους, διασκέδαζα πάρα πολύ ωραία. Εάν αυτός δεν είχε πάει στο ναυάγιο της Φαλκονέρας τότε, εγώ το ρολόι του, δίπλα υπάρχει από το ρολόι του Πειραιά, υπάρχει ένα μεγάλο κτίριο. Θα ήταν δικό μου. Δεν πρόλαβα γιατί τα είχα κατασχέσει όλα. Και είχα μόνο μερικές λίρες από αυτό. Αυτού. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πέρασα καλά μαζί του. Τι κάνει όταν ένας άντρας κάνει έρωτα με έναν άλλο άντρα και όταν τελειώσει ένας από τους δύο, δηλαδή πώς γίνεται με τα αγκαλιάζονται, τι λένε, πες μου τα λόγια, τι γίνεται, δυστυχώς, θέλουμε να το μάθουμε όλες οι γυναίκες. Υπάρχει ένα κακό στην Ελλάδα, Ελεάνα. Ποιο? Όταν πας με έναν Ευρωπαίο, με ένα ξένο γενικά, είναι τρυφερός, είναι γλυκός, είναι ωραίος, ο Έλληνας, δεν σου παρουσιάζει τίποτα άλλο από μία ψωλή, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μου είπες όμως ότι προηγούμενα είναι κάπως έτσι πιο δυνατό το να κάνεις έρωτα με έναν άντρα. Είναι δυνατό, αλλά τι σου παρουσιάζει, λέω. Οι γκέι καταστάσεις είναι πολύ μπερδεμένες. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Θα βρεις ή τον τέλειο εραστή ή τον τέλειο αγαπημένο. Και τα δύο δεν γίνονται μαζί στην Ελλάδα. Και τα δύο. Όχι, μόνο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Τώρα λένε ότι θα κάνουν και γάμους εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή θα παντρευόμαστε άντρες με άντρες. Πώς το βλέπεις αυτό? Να σου πω, δεν θα έλεγα όχι. Άμα έβρισκα ένα πέδαρο, γιατί όχι. Mm-hmm. Και με αγαπούσε και τον αγαπούσα, γιατί να μην κάνω και ένα γάμο. Mm-hmm. Θα πρωτοτυπούσα. Και τι έγινε. Και λοιπόν, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, έτσι δεν είναι, λοιπόν, στο κρεβάτι του, κάνει, δεν ενοχλεί κανέναν άλλον, έτσι εγώ το βλέπω το πράγμα. Σοκάρει κανέναν. Τι να λέει τώρα. Mm-hmm. Είναι για πάρα πολύ ωραία. Τις τραβεστί τι έχεις να πεις? Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι τραβεστή. Δεν τους κρίνω. Τους αγαπώ, αλλά διαφορώ. Στο κρεβάτι τι φοράς, γυναικείες όρουχα? Unisex. Unisex? Unisex. Δεν μου λέει. Τι σου λέει, ο κόλος έξω, βρε. Αυτά που είναι μπροστά. Τάγκα. Unisex, το λένε τώρα, έτσι, ο κόσμος, για να καλύπτεται, μωρέ, εντάξει. Με δαντέλα, άντε να τελειώνουμε. Με τον αγαπημένο σου φοράς κάποια φορέματα, κάποιες φούστες, κάποια καλσόν ίσως, κάποια σουτιέ. Να σου πω, Ιάννα, η αγαπημένη μου είναι γκέι. Ναι. Όπως είμαι και εγώ. Εντάξει, οι γκέι δεν θέλουν πολύ το γυναικείο. Αυτά είναι περισσότερο για καταστάσεις τραβεστή. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Οι γκέι θέλουν το αντρικό. Έλα. Θέλουν το σλιπάκι, ναι, και θέλουν και την τρίχα στον κόλο. Αυτό του ερεθίζει. Δεν το ξέρω. Γιατί όταν πάει μια γυναίκα, ρε παιδί μου, άμα θέλουν να κάνουν τραβεστή, ο τραβεστή θυμίζει μια γυναίκα. Πάνε με μια γυναίκα ή με τον τραβεστή. Δεν θα πάνε με τον γκέι. Mm-hmm. Δεν πάει με τον γκέι. Είναι μερίδες δηλαδή αυτές οι καταστάσεις. Όπως τη συγκρού. Έχω ακούσει από φίλους μου τραβεστή που λένε, ξέρεις τι κάνουν οι τραβεστοί στους πελάτες. Τους γαμάνε.
Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Λοιπόν, τι να λέει από εκεί πέρα. Μπερδεμένες καταστάσεις. Mm-hmm. Ενώ στους γκέι δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση. Ο γκέι ξέρει, θα αγκαλιάσει, θα φιλήσει, θα αλληλογαμηθεί, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Mm-hmm. Αφού έτσι είναι. Είναι μια άλλη ιστορία, κατάλαβες. Είναι όμορφη, Ελεάνα. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Το φαντάζομαι. Θα σου τα μάτια σου. Να έχεις γνωρίσει μια γυναίκα, θα ήταν πολύ όμορφο. Ναι. Ναι, γιατί είσαι και η γυναίκα που τραβάει τις γυναίκες. Έχεις αυτή την μπουτανιά, αυτή τη ζαχπινιά που τραβάει τις λεσβίες, ρε παιδί μου. Ναι, καμία γυναίκα δεν έχει έρθει να μου πει τι σε θέλω, ξέρω εγώ. Ντρέπονται. Μα είσαι στάρ, μπορεί να σε πλησιάσουν, ρε κουτό. Σε σκέφτονται και αυλανίζονται οι μαλακημένες. Για πες μου, κάποιος γνωστός, έτσι πολύ επώνυμος, έχει ευνανιστεί μπροστά σου? Όχι σε ιδιωτικό χώρο, κάπου έξω. Εννοείς τώρα, χωρίς να ξέρω εγώ. Να το ξέρεις κι εσύ. Δηλαδή, έχει γίνει κάτι έτσι περίεργο που να θυμάσαι? Θυμάμαι κάποτε έναν... Και όνομα θέλω. Βασιλιάδης ήταν, είχε καράβι αυτός. Τώρα πια έχει φαλήρι, είχε κάτι μαούνες στο πέραμα. Του τα πήρες χοντρά? Πάντα τα παίρνω εγώ, πάντα τα παίρνω. Γι' αυτό φαλήριζουν όλοι μετά από σένα. Όποιος θέλει το ρευστό κόλλο και ωραίο πόδι, αυτά πληρώνονται. Τώρα θα συνέχιζες να κάνεις βίζιτες? Όχι ποτέ. Όχι? Όχι. Τα έχεις οικονομήσει? Ναι. Τώρα πια είμαι φτασμένο. Έχεις μεγάλο λογαριασμό? Μερικά εκατομμύρια. Αλήθεια? Ναι. Δεν έπρεπε, το αξίζω. Καλά κάνεις. Αφού μπόρεσα, γιατί όχι. Βέβαια. Ας μπορέσω, ας το κάνουν και άλλοι. Γι' αυτό ξαναγκάστηκα και έκλεισα τα μάτια για να πλώνω τα χέρια. Τα έκλεινες τα μάτια τότε που έπλωνες το χέρι? Πάντα. Ναι. Έκλεινα μάτια και έδινα χέρι. Δεν το ζούσες? Να ζήσω, βρε Ελεάνα, με ένα 60 και 70 είναι δυνατόν? Να ζήσω τι, τις πατσές και τα ποταράκια? Όχι, ρε Ελεάνα, ποτέ. Συχαινόμουν, ένιωθα ιδία. Αλλά τα έπαιρνα. Τα οικονόμησα, πήρα το εξοχικό μου. Μια βίλα, Ναι, ας το πούμε βίλα, δεν βαριέσαι. Ένα διαμέρισμα, κάτι στην ανάδυση, ας πούμε, εντάξει, κάτι λεφτά μετρητά στην τράπεζα, τα συνολάκια μου, τα σεξουαλικά και μη, γιατί εγώ πρέπει να έχω καρδαρόμες πολλές. Βέβαια, για το επάγγελμα που κάνεις, λογικό δεν είναι. Μόνο αυτό, γιατί πρέπει να είμαι και που πάει και καλά μου, και τι έγινε, πρέπει δηλαδή και το κουστούμάκι, και το κολλητό και το straight, αυτά παίζουν όλα. Όταν πηγαίνεις με γυναίκα, αισθάνεσαι την ίδια ειδονή όπως όταν πηγαίνεις με έναν άντρα? Δεν μπορώ να πω τόση μεγάλη ένταση. Αλλά προλαβαίνεις και τελειώνεις. Καλό είναι, μωρέ, τι να λέει τώρα, εντάξει. Καλό είναι, εντάξει. Αφού με θέλουν και οι γυναίκες, τι θέλω εγώ. Και εσύ ανταποκρίνεσαι, έτσι δεν είναι? Μωρέ, εντάξει, μου κάνω κανένα τσιμπούκι και τι να λέει τώρα, θα αρχίσει. Θέλεις να μου πεις κάτι άλλο, έτσι, αξιόλογο? Ναι, τώρα πια που θα ασχοληθώ με τη show business, θέλω να φτάσω σε ένα σημείο που το όνομά μου να ακουστεί πια σαν καλλιτέχνης. Όχι σαν τον ωραίο με τα ωραία πόδια που πήγαινε και τα έπαιρνε. Ξέρεις ότι πρέπει να περάσεις διάφορα παλούκια για να γίνεις κάποιος? Όχι άλλα παλούκια, ρε Λεάνα. Ναι, παλούκια, αλλά για να μπορέσεις όμως να γίνεις κάποιος, και επειδή λένε ότι το σύστημα τα θέλει αυτά, τι θα κάνεις? Πάλι δηλαδή να δώσουμε. Δεν πρέπει. Κουράστηκα να δίνω, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά, να δίνω. Να δίνω. Δεν μου λες. Σου έτυχε ποτέ να σου πει, ξέρω, κάποιος γνωστός ότι για να κάνεις αυτό ή για να πάρεις αυτό το ρόλο ή για να παίξεις αυτό το διαφημιστικό, θα πρέπει να περάσεις από το κρεβάτι μου πρώτα? Όλοι έτσι μου έλεγα. Πέρασες? Από μερικά κρεβάτια πέρασες. Γνωστών? Γνωστών και εμείς. Δεν βαριέσαι. Πες μου δύο-τρεις γνωστούς. Μα αφού σου είπα, βαρέθηκα, κουράστηκα, τα ίδια, Ελεάνα, τους μισώ όλους. Κάποιο γνωστό σκηνοθέτη? Κάποτε ο Δελιανίδης με είχε πλησιάσει σε ένα μπαρ και μου είχε πει ότι έχω ωραία πόδια. Τώρα τι εννοούσε δεν ξέρω, του γύρισα την πλάτη και σηκώθηκα και έφυγα. Θα πας να κάνεις μια ασφάλεια για αυτά τα πόδια, σου το ξαναλέω. Να πάω. Και για τον ποπό. Και τι έγινε με τον Δαλιανίδη, δεν έγινε τίποτα? Όχι, τα πέρασα παρατήρητα γιατί δεν με ενδιαφέρει ο κύριος. Ίσως δεν μου άρεσε η φάτσα του, ίσως δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει. Αλλά είσαι διατεθειμένος να το ξανακάνεις, γιατί είπαμε ότι το ζητάνε αυτό για να μπορέσεις να μπεις κάπου και να γίνεις κάποιο όνομα. Ελεάνα, αναλόγως τι θα γίνω. Πες μου τι θα γίνω, να σου πω. Αυτό που κάνω. Θέλεις, εγώ θα σου πω. Τι θέλεις να γίνεις? Δηλαδή πόσο ψηλά μπορεί να φτάσω? Φτάνει να το να
αγαπάω την κορομιλά, δηλαδή. Ο καθένας έχει τις αξίες του. Νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις όσο ψηλά θέλεις εσύ, αρκεί να το θέλεις πραγματικά. Τότε ένα κρεβάτι παραπάνω και τι έγινε, ρε παιδί μου. Ας πω ότι βάλεις μια μαλακία και τι έγινε. Τι μαλακία, τι ένα κρεβάτι με κάποιο πουρό, τι να λέει τώρα. Αλλά είσαι διατεθειμένος, γιατί αλλιώς δεν γίνονται, έτσι δεν είναι. Τότε ας κάνουμε μια ακόμα βαρία. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αφού αυτά έχει το επάγγελμα. Εντάξει, και τι έγινε. Αν δεν πιάσουν τα πόδια μου και η τέχνη μου, παλιά δουλειά μου κόσκινο. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα προς το παρόν και θα συνεχίσουμε. Εντάξει. Ωραία. Αλλά πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνέντευξη. Θέλω να μου πεις για τη Ζωζό. Ναι. Πες μου εσύ για τη Ζωζό. Γιατί τη γουστάρεις τόσο πολύ τη Ζωζό. Γιατί ήταν μια κολοπετσωμένη γυναίκα που με την πουτανιά και το ταπεραμέντο καθιερώθηκε και το ταλέντο της. Γιατί έχει και ταλέντο, ε. Είναι τραγουδίστρια, έχει ωραίο κόλλο, ωραία πόδια, τσαχπινιά, φωνή. Έχει και μουνή. Θα πήγαινες μαζί της. Αυτό. Με τη Ζωζό, με τη μόνη που θα πήγαινε πιο πολύ. Εσύ πάει, και η Ζωζό, δεν σου είπα. Εγώ και η Ζωζό, ναι. Τελείωσε. Πες μου πέντε πράγματα για τη Ζωζό, γιατί έτσι. Χορεύεις τραγούδια της Ζωζός, γιατί... γιατί έχει πάρα πολύ πουτανιά και βάθος πουτανιάς. Η Ζωζό όταν ανεβαίνει στη σκηνή τραντάζεται. Έχει αυτό το εφέ της πουτανιάς για αυτή την τσαχπινιά, ρε παιδί μου. Αφού στα πόδια της πέσαν πολλά πορτοφόλια χοντρά. Της τα δίναν έτσι γιατί ήταν η Ζωζό. Χοντρά. Ξέρουμε και ένα γνωστό πορτοφόλι που έπεσε στα πόδια της και πήγε μετά φυλακή. Η Ζωζό τι φταίει. Η Ζωζό δεν φταίει αν πήγε φυλακή αυτός. Αυτό ήταν πρόβλημα αυτού. Αφού αυτός έδινε χρήματα, η Ζωζό τι φταίει. Δεν φταίει σε τίποτα. Η Ζωζό ήταν κυρία και είναι κυρία. Από εκεί και πέρα, ας πρόσεχε. Εκείνος. Βέβαια, αυτή να προσέχει. Και σένα όμως πήρε ένα χοντρό πορτοφόλι, δεν τα έπαιρνες. Εγώ. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Μόνο χοντρά πορτοφόλια παίρνω εγώ. Τέτοια μου να και εσένα τι να παίρνει. Μαλακίες. Τα λες εσύ να μην τα λέω και φανώ και καλά. Μαλακίες λέμε τώρα. Για πες μου ένα πολύ ωραίο που έγινε στα δικαστήρια με τη Ζωζό. Που μου το είπες πριν και θέλω να το πεις στον αέρα. Η Ζωζό κάποτε θέλει να τη δικάσουν σαν για καλά ρε παιδί μου. Γιατί να τη δικάσουν την κοπέλα. Καλλιτέχνης ήταν, ωραία ήταν, σεξουαλικά ήταν και έγινε η δίκη. Και τότε πια η Ζωζό λέει, εγώ για να μιλήσω θέλω κλειστές τις πόρτες. Οι πόρτες βέβαια ήταν η Ζωζό αυτή. Έκλεισαν. Και εξομολογήθη η Ζωζό. Τώρα τι δικαστή. Ναι, τώρα το τι εξομολογήθη η Ζωζό. Η ουσία είναι ότι βγήκε αθώα. Γιατί ήταν γλυκιά. Δεν θα μου πει τι είπε. Είχε ωραία πόδια. Τι είπε η Ζωζό. Τι άλλο μπορούσε να πει η Ζωζό. Ας είναι καλά η κορμάρα μου και όλα τα άλλα πίσω. Μπράβο της λοιπόν. Μπράβο. Και κάτι άλλο είχαμε πιο πριν. Για μία βίλα. Στην. Υπάρχει μια βίλα. Η βίλα της, για τη Σαμπουζάκη στην Κινέδα. Όχι, άσε, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Λες τη βίλα κάτω στη Γλυφάδα. Ναι, αυτή η βίλα, ρε παιδί μου, είναι κάτι φοβερό. Πήγα και συγχάθηκα. Κορμιά, σαν κρέατα. Όχι πια σεξ. Κόλος, μουνί, πούτσα. Από όλα μέσα δηλαδή. Ναι, τι πράγμα είναι αυτό. Και τι γίνεται εκεί. Ούτε ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις ένα κέρι σαν ένα κόλο. Βλέπεις ένα μουνί ανοιχτό σαν μια πιατέλα. Βλέπεις ένα πούτσο σαν ένα αγκούρι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, συχαίνομαι πια. Είναι γνωστός ο κύριος που την έχει αυτή τη βίλα. Η βίλα των Οργείων. Α, το μαλάκα μου, ρε. Ούτε θέλω να τον ακούω, θέλω να τον ξέρω. Είναι γνωστός. Πες μου το επάγγελμά του μόνο. Τι άλλο μπορεί να είναι, καραβάκια έχει φτωχούλης. Καραβάκια έχει φτωχούλης. Τι να λέμε. Και γίνεται εκεί μέσα χαμός, έτσι. Ο χαμός της πουτάνας που λέμε. Του φούστη της πουτάνας, του γκέι, του καριόλι, της τραβεστή, ό,τι θέλεις. Πληρώνει. Πληρώνονται όλοι εκεί. Πουστάρεις. Μάλιστα. Πολύ καλά. Για πες μου, μία συνεργασία με τα παιδιά της νύχτας πώς θα σου φαινόταν. Τα παιδιά της νύχτας τα παρακολουθώ από τότε που άρχισαν. Λατρεύω και εσένα και τον Μιλωνά, τον αξιόλογο άνθρωπο, που ξέρω ότι ξεκίνησε με πολύ μόχθο για να κάνει αυτό που έκανε τώρα. Έδωσε πάρα πολλά και αντεμήθη. Του αξίζει ο κόπος. Είναι ένα αξιόλογο παιδί, είναι ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Έχει μυαλό βαθύ, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν μου είπες πώς σου φαίνεται η συνεργασία, αν θα σου γινόταν η πρόταση. Αν θα μου γινόταν. Σούρνοντας! Σαν να κάνω τάμα στην Παναγία της Τίνου θα πήγαινα. Πολύ ωραία. Στο λέω αυτό γιατί θα σε έχουμε στα παιδιά της νύχτας, μία φορά την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είναι τιμή μου. Αγαπώ και εσένα και τον κύριο Μιλωνάκη. Θα δώσω ό,τι μπορώ και θα πω ό,τι μπορώ για σας. Τον γνωρίσαμε τον Γιώργο. Πιστεύω να τον γνωρίσατε κι εσείς τον Γιώργο. Θα τον βλέπετε μία φορά την εβδομάδα. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. We'll be right back.
τότε τόσο θέλω. Πω, τα χτυρτάκια του παιδιού, τα χτυρτάκια του. Πω, δυο σειρές μαργαριτάρια, τα κουτάκια του. Τέτοιο πλάσμα σ' όλα πρώτο, τραγανό σαν το μπισκότο. Βρε, δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά με ένα παιδί, Παναγιά με ένα παιδί. Τα βρεκάδια μου δόλια, βάστα λίγο επειδή θα με πνίξουν τα ροσόλια. Πω, μακιά, μακιά του παιδιού και ξαναμάκια του. Πω, στα ματάκια, στα χυλάκια, στα λεμάκια του. Έχω γίνει αλκοολίκα, τέτοιο γάρμος, τέτοια γλύκα. Βρε, δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά με ένα παιδί, Παναγιά με ένα παιδί. Θα το δει και δεν θα μου το ματιάσει.